Σήμερα Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 ξεκινάμε δυναμικά με τον κρυό. Πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα στην καθημερινότητα. Δεν έχετε χρόνο σήμερα για να ρουτινιάσετε. Τα επαγγελματικά σας στο ζενίθ, αλλά και οι ερωτικές σας σκέψεις σας οδηγούν σε υπερβολές. Με τέτοια διάθεση θα συνεχίσετε και το βραδάκι με συντροφιά και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Περνάμε στον Ταύρο. Συνέστημα και λογική έρχονται σε σύγκρουση μέσα σας τη σημερινή ημέρα. Από τη μία η καρδιά, από την άλλη θέματα και από την άλλη λογική στα επαγγελματικά. Αφήστε τις αποφάσεις για την επόμενη εβδομάδα και χαλαρώστε λίγο. Κίνδυνος υπερκόπωσης. Δίδυμη, η σημερινή ημέρα σας φέρνει πιο κοντά σε οικογενειακά θέματα. Η επίλυσή τους καλείται να είναι από συλλογική προσπάθεια και όχι ατομική. Μην επομίζεστε τα βάρη των άλλων. Από το απόγευμα και μετά, κλειστείτε στον εαυτό σας ή προτιμήστε να βγείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Και περνάμε στον καρκίνο. Η σημερινή μέρα σας οδηγεί σε καταστάσεις του παρελθόντων σας. Αυτή η περίοδος, αν και βασανιστική στα ερωτικά θέματα, το σκανδαλιάρικο διάστημα σας οδηγεί σε ατασταλίες. Προσοχή στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, κίνδυνος παρεξηγήσεων. Και περνάμε στο λιοντάρι. Η σημερινή μέρα σας στρέφει σε όλους τους τομείς σας, κυρίως στο παρασκήνιο δολίων ανθρώπων που λειτουργούσαν με πάρα πολύ δόλο εδώ και μήνες. Ηρεμεί η ψυχή σας και με νέο κέφι οργανώνετε το νέο σας μέλλον με χαρά και αισιοδοξία. Η σημερινή μέρα, φίλοι μου Παρθένη, θα σας προβληματίσει λίγο από την εγρήγορση της καθημερινότητας. Προσέξτε λίγο την υγεία σας και να ξεκουραστείτε πολύ καλά. Τα καλά αγαθά δεν αργούν να έρθουν, όπως καλοί φίλοι σας στηρίζουν, με σκοπό την επιτυχία σας. Και περνάμε στο ζυγό. Δυναμισμός, υπομονή και ατσάλινα νεύρα τόσο στον επαγγελματικό αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο. Αφήστε τις κοτούρες στην άκρη και ασχοληθείτε με τα δικά σας θέματα που τα έχετε παραμελήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Αποκαλύψεις θα σας σοκάρουν, αλλά για άλλη μία φορά η μεγαλοψυχία σας θα σας δικαιώσει. Και περνάμε στο Σκορπιό. Παρασκηνιακά δρόμενα εις βάρος σας έρχονται στην επιφάνεια. Με το δυναμισμό σας στα ύψη, καταφέρνετε να πετύχετε τους στόχους σας τη σημερινή μέρα. Μην αφήσετε κανένα να μπλεχτεί στα πόδια σας. Είναι ατομικό σας θέμα. Φιλικές ή ερωτικές επαφές σας χαλαρώνουν. Τοξότης. Ρομαντισμός και σκανδαλιάρικη διάθεση σας βγάζουν από τη ρουτίνα χωρίς πολλά προβλήματα. Οδηγήστε σε μια νέα περίοδο την οποία πρέπει να χαρείτε χωρίς ανταγωνισμούς. Κάθε στόχος πετυχαίνεται. Όσο για τα ερωτικά, βγάλτε όλα σας τα βέλη και ρίχτε τα στη φωτιά του έρωτα. Και περνάμε στον εγώκυρο. Η σημερινή ημέρα, φίλοι μου, είναι λίγο υποτονική. Προσοχή σε κρυολογήματα τα οποία οφείλονται σε έλλειψη ξεκούρασης. Αφήστε για λίγο τα προβλήματα που σας βασανίζουν, διότι οι λύσεις έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Και περνάμε στον υδροχό. Χρηματοοικονομικά θέματα, φίλοι μου υδροχόοι, σας απασχολούν σήμερα. Οι νέοι στόχοι σας θα σας βοηθήσουν να λύσετε πολλά από αυτά. Καμία αλλαγή δεν γίνεται με άλμα, αλλά με βήμα. Αφιερώστε τη μέρα στους φίλους σας και στον ερωτικό σύντροφο. Και τέλος τα ψαράκια μας. Φίλοι μου ηχθείες, μέρα ψευδεστήσεων η σημερινή. Μην απογοητεύεστε με τις συνθήκες εργασίας ή από τα ερωτικά σας θέματα. Το ότι καθυστερεί ένα γεγονός δεν σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Βγείτε από τη στρατόσφαιρα της υδάτινης φαντασίας σας.